Αποστολή Φωτός 10. Ο Άγιος Λαός του Θεού, 144.000 και άλλοι. Φίλε μου Ιωάννη, σήμερα θα σου δείξω εικόνες Άγιες. Με το πνεύμα θα δεις, θα ακούσεις, θα αισθανθείς σε υπέρτατο βαθμό όλες τις ουράνιες αποκαλύψεις που πρέπει να δώσεις και εσύ με τη σειρά σου σε όλα μας τα παιδιά. Τι διακρίνεις? Βλέπω κατά γάλανο ουρανό. Βρίσκομαι σε έναν τόπο άκρος Άγιο. Το αισθάνομαι αυτό γιατί βλέπω αγγελικές παρουσίες. Βλέπω πολλές μορφές αγγέλων. Βλέπω αγγέλους πανύψηλους με λευκούς μανδύες. Βλέπω αγγέλους με ολόλευκες τεράστιες φτερούγες. Άλλοι έχουν ζαχαρή χρώμα φτερούγες και άλλοι γκρι αχνό, όπως το χρώμα της άμμου. Τα μαλλιά σε άλλους είναι πολύ μακριά και σε άλλους ως τους ώμους. Βλέπω έναν βωμό. Επάνω υπάρχουν πολλά θυμιατήρια. Όλα καίνε θεϊκό λιβάνι. Γύρω από τον βωμό υπάρχουν ανθοστήλες τεράστιες. Μερικές καίνε και αυτές λιβάνι μοσχομυριστό. Άλλες έχουν μέσα πανέτοιμα τριαντάφυλλα όλων των χρωμάτων. Μέχρι μπλε σκούρα βλέπω. Μπλε electric, τυρκουάζ, παλάζια, ακόμα και γκρι σε όλες τις αποχρώσεις του. Υπάρχουν και μαύρα που στο κέντρο τους έχουν δυσινή μικρά ροδοπέταλα που ξεγεννιούνται και πλαισιώνουν τα μαύρα μεγαλύτερα πέταλα. Υπάρχει ολόκληρος διάδρομος από αυτές τις όμορφες ανθοστήλες με όλων των χρωμάτων και σε μεριάδες αποχρώσεις το κάθε χρώμα. Το θέαμα είναι εξαίσιο. Οι άγγελοι δεν σταματούν να ανανεώνουν συνεχώς με λιβάνι τα θυμιατήρια τους. Λευκά σύννεφα καπνού με ιδιαίτερο λεπτό θεϊκό άρωμα έχει κατακλείσει τον χώρο. Βλέπω πολύ Άγιο Λαό να είναι όρθιοι με τα χέρια τους, ευλαβικά σταυρωμένα στους τοίχους τους. Έχουν κατεβασμένα τα κεφαλάκια τους και νιώθω ότι είναι σε βαθιά προσευχή προς τον Θεό. Φορούν ολόλευκους χιτώνες με χρυσό σπάγκο, χοντρό σαν ζώνη στη μέση τους. Είναι όλοι ξυπόλοιποι γιατί ο τόπος αυτός είναι άκρος ιερός. Είναι αμέτρητοι. Όσο φτάνει το βλέμμα μου και ακόμα πιο πέρα συνεχίζουν να υπάρχουν. Μικρότεροι άγγελοι πεταρίζουν συνεχώς πάνω από τον βωμό που μοιάζει με άγια τράπεζα. Πεταρίζουν και πάνω από όλον τον λαό του Θεού. Το μέγεθος αυτών των πολυάριθμων μικρών αγγέλων μοιάζει όπως των περιστεριών. Έχουν κεφάλι μεγαλύτερο όμως από το σώμα τους. Έχουν αρκετά μεγαλύτερες φτερούγες από των περιστεριών. Έχουν μικρά αφράτα ποδαράκια και φορούν όλα τυρκουάζ και ροζ μανδύες ως τους αστραγάλους τους. Έχουν όλα μόνο καστανά και ξανθά μαλλιά γεμάτα μπούκλες ως τους ώμους τους. Η εργασία η δική τους, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι να πεταρίζουν ακατάπαυστα πάνω από τον εξαιρετικά Άγιο Λαό του Θεού και να φέρνουν ευλογίες επάνω του. Ίσως αυτοί όλοι να είναι οι εκλεκτοί των 144.000 πιστών του Πατρός μας. Από το ανώτερο στρώμα του ουρανού ταχύτατα ανεβοκατεβαίνουν προς όλο τον χώρο και άλλοι άγγελοι. Αυτοί έχουν τρομπέτες στα χείλη τους. Άλλοι έχουν χρυσές κιθάρες και άλλοι λευκές τεράστιες άρπες. Όλοι παίζουν ταυτόχρονα θεϊκές μουσικές. Χοροδία Θεού τέλεια εναρμονισμένη μεταξύ τους. Τέτοιους ήχους δεν έχω ακούσει πουθενά αλλού. Βλέπω και άλλους αγγέλους να κατεβαίνουν. Ο κάθε ένας από αυτούς κρατά στο δεξί του χέρι από μια λευκή σφραγίδα. Απορώ τι θα τις κάνουν. Όμως ξαφνικά γυρίζω το κεφάλι μου από την απέναντι μεριά, αντίκρι του Αγίου Λαού του Θεού, και εκεί βλέπω περισσότερες μυριάδες των μυριάδων από ανθρώπους. Αυτοί είναι όλοι γονατιστοί. Έχουν σκυμμένα τα κεφαλάκια τους και είναι γεμάτη ευλάβεια. Τα χέρια τους είναι απλωμένα με τις παλάμες προς τα επάνω μπροστά στο στήθος τους. Όλοι φορούν κόκκινους κατακόκκινους μανδύες σαν ράσα φαρδιά. Είναι όλοι ξυπόλοιτοι. Αυτή είναι όλος ο γήινος λαός που θα βρεθεί στον Παράδεισο και στη Βασιλεία του Θεού. Είμαστε όλοι εμείς. Το σφράγγισμα περιμένουμε κετεύοντας τους αγγέλους με τις παλάμες μας ανοιχτές. Ο Θεός μας άκουσε τα πάμπολα χρόνια της δυστυχίας μας όλους αυτούς τους αιώνες. Είναι όλοι πιστοί, εγκάρδιοι του, ανά των αιώνων, από τον ερχομό του Ιησού Χριστού και μετά. Οι Άγιοι του πριν τον ερχομό του έχουν σφραγγιστεί από την Ανάστασή του. Ήταν όλοι εκείνοι που βγήκαν από τα μνήματα τότε. Η εντολή που έχουν πάρει τα αγγελικά όντα είναι να σφραγγίσουν τις παλάμες μας. Αυτό θα αρχίσει να γίνεται όταν ο Χρυσός Άγγελος, ο στρατηγός του Θεού, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, θα ακούσει την τελευταία.
τελική έναρξη των σφραγισμάτων από τα ίδια τα χείλη του πατρός μας. Όλα είναι πανέτοιμα. Όλοι είναι πάνω στα ιερά πόστα τους. Ας κρατηθούμε, αγαπημένα μου αδέρφια. Ας κρατηθούμε με κάθε θυσία, γιατί αξίζει. Αξίζει να λάβουμε την χάρη για αιώνια Άγια Ζωή. Κοντά στην αληθινή οικογένειά μας. Στην αιώνια ζωή. Αυτή η Άγια εικόνα που βλέπω με τα μάτια του Πνεύματος θα συμβεί άμεσα, πολύ άμεσα. Ακούω τον Κύριό μας να μου λέει, αυτά τα Άγια και ιερά σας περιμένουν, παιδιά μου. Όλες αυτές τις Άγιες στιγμές θα ζήσετε όσοι αντέξετε με βαθιά πίστη και υπομονή έως το τέλος αυτού του φθαρτού συστήματος. Όλα αυτά θα ξεκινήσουν σύντομα. Όσοι αντέξετε με προσευχή και πράξεις ελαίους αγάπης, αλληλεγγύης και μοιράσματος μεταξύ σας. Όσοι ζείτε με ειρήνη και ομόνια Θεού μέσα σας, σας ευλογώ όλους τέκνες του φωτός μου. Μοιράστε αυτές τις αποκαλύψεις μου. Ιησούς. Αμήν.